Η ενασχόλησή μου με το αντικείμενο των ενεργειακών υποδομών και τη δομική του συμπεριφορά ξεκινάει το 1989 όταν ξεκίνησα τα μεταπτυχιακά μου στο Πανεπιστήμιο του Τέξα στο Όστιν. Σε αυτή την περιοχή έκανα το διδακτορικό μου και μετά συνέχισα την έρευνά μου ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντέλφτ στην Ολλανδία. Πιστεύω ότι αυτή η παιδεία σε συνεργασία με τη βιομηχανία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησαν πάρα πολύ στη μετέπειτα καριέρα μου. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, στο οποίο διδάσκω από το 1999, έχω αναπτύξει αυτή τη δραστηριότητα κυρίω σε συνεργασία με ερευνητικέ ομάδε και βιομηχανίε του εξωτερικού. Έχουμε δημιουργήσει ένα αρκετά καλό δίκτυο συνεργασιών, το οποίο εξασφαλίζει χρηματοδότηση στην έρευνά μα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για του νέου επιστήμονε που καταφέρουμε να του κρατήσουμε στην Ελλάδα. Καθώ επίση και δίνουμε στου νέου επιστήμονε τη δυνατότητα να γνωρίσουν το αντικείμενο, να έχουν σε επαφή με άλλο κόσμο, την κινητικότητά τους στην Ευρώπη και αυτό τους βοηθάει στην καλύτερη επαγγελματική του σταδιοδρομία. Θα έλεγα ότι η αιχμή του δόρατος στο αντικείμενο αυτό είναι η κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών. Θεωρώ ότι είναι ένα εντυπωσιακό αντικείμενο, δεδομένου ότι μιλάμε για πολύ μεγάλα θαλάσσια βάθη, τα οποία Προσφάτως προσεγγίζουν τα 3.000 μέτρα. Είναι ένα αντικείμενο μεγάλη κλίμακο που χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογία και από διεπιστημονικότητα. Από τη στιγμή που αποφασιστεί η κατασκευή ενό υποθαλάσσιου αγωγού, και αυτό συνήθω είναι πολιτική απόφαση που σχετίζεται με τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση τη περιοχή, ξεκινάει η δουλειά του μηχανικού. Είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά, η οποία πέραν τη εντυπωσιακή υφή, πρέπει να λύνει βασικά προβλήματα και να ικανοποιεί τις ανάγκες της βιομηχανίας. Οι ανάγκες αυτές συνοψίζονται σε ένα βασικό τρίπτυχο, κυρίως για την θαλάσσια βιομηχανία του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, βαθύτερα, ασφαλέστερα και οικονομικότερα. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο το οποίο είναι πολύ απαιτητικό για το μηχανικό, αλλά παράλληλα δημιουργεί πολύ σημαντικές για την έρευνα και την καινοτομία. Ο σωστός σχεδιασμός ενός αγωγού πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα στάδια από την αρχή που ξεκινάμε στο εργοστάσιο με την πρώτη ύλη, το χάλιβα, μέχρι την πόντιση στα μεγάλα θαλάσσια βάθη. Σε όλα αυτά τα στάδια υπάρχουν ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο τελικό σχεδιασμό. Η δικιά μας η δουλειά είναι κομβική για τη δομική ασφάλεια αυτού του εγχειρήματος και μιλάμε για τη μηχανική των κατασκευών. Παρ' αυτά όμως εμείς δεν δουλεύουμε μόνοι μας. Υπάρχει μια διεπιστημονικότητα στο θέμα και συνεργασία με άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα ο κλάδος της επιστήμης του υλικού και της μεταλλουργίας, ο οποίος εστιάζει στο θέμα της ποιότητας του χάλιβα, στην διάβρωσή του, στην γύρανση, καθώς επίσης και στη τεχνολογία των συγκολήσεων. Η συνεργασία γίνεται επίση και με γεωτεχνικού, μηχανικού και γεολόγου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αποτύπωση των γεωτεχνικών και γεωλογικών συνθήκων σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, καθώ επίση και με επιστήμονε τη θαλάσσιας μηχανική που δίνουν πληροφορίε για τα υπόγεια ρεύματα και του σχηματισμού. Πέρα όμω από το καθαρά τεχνικό αντικείμενο το οποίο μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει με υπολογιστικά μοντέλα και πειράματα, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό συστατικό όλη αυτή τη εργασία του μηχανικού που βασίζεται στην κρίση του. Αυτό που λέμε engineering judgment. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει για την επιτυχία του συνολικού project. Ο στόχος μου μέσα από συνεργασία με τις άλλες ερευνητικές ομάδες, καθώς επίσης και με την συνεργασία με τη βιομηχανία, είναι να περάσω στους φοιτητές μου αυτήν ακριβώς την κρίση του μηχανικού. Αυτό τους βοηθάει να κάνουν καλύτερα την ερευνά τους και να κάνουν πιο, πιο επιτυχημένο το διδακτορικό τους και συνάμα να αναπτύξουν το αισθητήριο αυτού του μηχανικού, το οποίο θα τους δώσει πολύ καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στην υπόψη βιομηχανία. Ευχή μου είναι να καταρτήσουμε μια καλή ομάδα νέων μηχανικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη βιομηχανία και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.